Είμαστε ακριβώς στο μέσο της διαδρομής. Καμάρια, Καματριάδες. Δύο χωριά πάνω σε ένα βουνό, ακριβώς στην Εστιαία από πάνω. Βλέπετε τους νέους του χωριού που έχουν αναπτυχθεί εδώ παντού. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας να κόψουν το μέτωπο της φωτιάς που σιγοκαίει από το πρωί όλο το βουνό ανάμεσα στα δύο χωριά. Βλέπετε ότι προσπαθούν να αφήνουν τη φωτιά να πάρει μερικά μέτρα και όταν φτάσει εδώ στο ξερό έχουν κάνει μεγάλες, τεράστιες αντιπυρικές ζώνες με δικά τους μέσα, με μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα και με τις κατευθύνσεις που δίνει η πυροσβεστική ουσιαστικά καθυστερούν κάθε ανάπτυξη της φωτιάς προς την κατοικημένη περιοχή. Δεν μιλάμε τώρα για μια κατάσβεση με τα μάτια, μιλάμε για κατάσβεση ακριβώς όπως βλέπετε πάνω στο μέτωπο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δείτε όταν αρπάζει αυτό εδώ μέσα, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η φλόγα, πόση είναι η θερμότητα που εκπέμπει. Τα παλικάρια εδώ έχουν από το πρωί όλοι με τα μηχανάκια τους, τα αγροτικά τους, τα τρακτέρ τους, βλέπετε εδώ, με τις δεξαμενές που έχουν για τις αγροτικές τους δουλειές. Έχουν έρθει από την πρώτη στιγμή και παλεύουν να κόψουν, να κάνουν αυτό που δεν μπόρεσαν. Τα πυροσβεστικά μας δείξε. Αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν τα εναέρια μέσα, όπως μάθαμε λόγω του καπνού δεν ήρθαν, ήρθε όμως ένα ελικόπτερο και βοήθησε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ενεργό μέτωπο, το βλέπετε, γιατί αυτό είναι ίσως το μικρό του κομμάτι, το δεύτερο, και μέσα σε αυτή τη ζούγκλα και βγαίνει από πάνω, ακριβώς απέναντι από το χωριό Καματριάδες. Δείτε λοιπόν πώς πέφτουν στη φωτιά τα παιδιά, πώς προσπαθούν να σταματήσουν, να μην τις δώσουν ούτε ένα μέτρο, γιατί κάθε μέτρο εδώ είναι σημαντικό. Τα χωριά είναι από κάτω ουσιαστικά, από πάνω και από κάτω. Δεν υπάρχει περιθώριο.